πάμε να συναντήσουμε έναν Έλληνα και συγκεκριμένα. Τον κύριο Απόστολο Κότση, είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Χαρ Μονάχου. Ένας Έλληνας λοιπόν, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στην αυτοδιοίκηση της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Χαρ Μονάχου. Πάμε λίγο να συγκρίνουμε τους στολισμούς, πάμε λίγο να συγκρίνουμε τον καιρό, πάμε λίγο να συγκρίνουμε τη διάθεση. Έχουμε και την ενεργειακή κρίση, μας έχει αφήσει κύριε Κότση και λίγο πίσω η όλη αυτή η κατάσταση, όχι μόνο στην ψυχολογία αλλά και πρακτικά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από Μόναχο, καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Καλησπέρα από Κρήτη. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του Μονάχου που χρησιμοποιείται και για εκτυπωσιακός χώρος. Είναι το παλιό αεροδρόμιο του Μονάχου. Είναι το κέντρο του RIM, Arcade, έτσι λέγεται εδώ αυτή η περιοχή. Και όπως βλέπετε ο στολισμός, όπως κάθε χρονιά, είναι πάλι αξιοσημείωτο. Δεν ξέρω αν βλέπετε πίσω μου τα δέντρα. Είναι εντυπωσιακό. Κύριε Κότση, είναι εντυπωσιακό, αν και πολλά έχουν ακουστεί ακόμα και σε επίπεδο Γερμανίας. Ότι... βάλει πάνω, ναι. Ακριβώς, ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης κάπου λίγο έτσι θα υπήρχαν κάποιες περικοπές εντός εισαγωγικών στο στολισμό. Ωστόσο, βλέπουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Στο στολισμό όχι, στο φωτισμό όμως ναι. Ακόμα και στο Δήμο τον οποίο εγώ υπηρετώ, αποφασίστηκε ότι ο φωτισμός θα είναι μέχρι τις 9 η ώρα και θα δείτε εδώ τώρα, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αρχίσει και πέφτει ο φωτισμός, ναι. Το χαμηλώνουν στο ίμιση. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Λόγω της ενεργειακής κρίσης το χαμηλώνουν σε πιο χαμηλό το φωτισμό, το να μην καταναλώνεται πολύ ενέργεια. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια φαντάζομαι που επί 24 ώρου υπήρχε φωτισμός στο στολισμό βέβαια της μεγαλοπόλης Γερμανίας. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε και μην ξεχνάτε ότι το Μόναχο είναι ένας τουριστικός προορισμός για τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα σήμερα να είμαι στη Μαρία Πλάκο, κέντρο του Μονάχου. Ναι. Και δεν το επιτρέπει και ο καιρό, γιατί από χτες έχουμε αρκετό φουχτερό κρύο. Καλό καιρό για περίοδο Νοεμβρίου, να λέμε την αλήθεια, στη Γερμανία. Αλλά από χτες έχει αρχίσει να έχει λίγο κρύο παραπάνω. Κύριε Κότση, μιας και βρίσκεστε σε εμπορικό κέντρο με πολλά μαγαζιά, έχει βγει ο κόσμος έξω να ψωνίσει, έχει ξεκινήσει όλη αυτή η αγοραστική δύναμη των Χριστουγέννων να κινεί την αγορά. Ναι, ναι, ναι. Είναι η εβδομάδα που μπαίνει και τα δώρα τώρα στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους, στο δώρο Χριστουγέννων. Σήμερα, Δευτέρα, πρώτη μέρα. Εντάξει, δεν είναι όπως θα έπρεπε να ήταν η κίνηση. Μην ξεχνάτε την Δευτέρα και ο κόσμος ακόμα εργάζεται μέσα σε αυτή η ώρα. Αλλά το καταλάβαμε το Σαββατοκύριακο και όντως η αγορά έχει πάρα πολύ καλή κίνηση. Η καθημερινότητα ενός Έλληνα εκεί στο Δήμο Χαρ, συγκεκριμένα στο Μόναχο, λίγο πριν την εορταστική περίοδο και τα Χριστούγεννα, πώς είναι? Εντάξει, η ξενιχιά είναι βαρύ πράγμα, το ξέρετε αυτό. Τέτοιες μέρες γίνεται ακόμα πιο βαριά, αλλά έχουμε συνηθίσει πλέον. Εγώ είμαι εδώ από το 1993. Εντάξει, είμαστε πλέον Ευρωπαίοι πολίτες, θα το πω έτσι, οπότε το αντιμετωπίζουμε λίγο ψύχρεμα. Αλλά η πατρίδα λείπει. Τι σας λείπει περισσότερο αυτές τις μέρες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, αλλά και το Πάσχα? Τι λείπει περισσότερο? Η οικογένεια. Η οικογένεια πάνω απ' όλα. Η οικογένεια. Μπορεί να είσαι εδώ με την γυναίκα σου και τα παιδιά σου, αλλά οι γονείς, οι συγγενείς, όλη η οικογένεια. Και εντάξει, καταλαβαίνετε, αυτές τις μέρες είναι μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ, η δημοτική απόσταση μεταξύ των συγγενών. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τι περιλαμβάνει εκεί σε μια ελληνική οικογένεια που βρίσκεται στο εξωτερικό? Αυτές τις συνήθειες δεν έχουμε κόψει, το κουβαλάμε και στο εξωτερικό το ελληνικό τραπέζι. Αυτό, ό,τι τρώμε και στην Ελλάδα, τρώμε και εδώ πέρα. Μάλιστα. Και τη γαλοπούλα και το χοιρινό και όλα. Κάτι παραδοσιακό γερμανικό όμως που θα έχει το τραπέζι σας εκτός έτσι από το ελληνικό στοιχείο? Το βαβαρέζικο εδώ που έχουν πάρα πολύ, που είναι παραδοσιακό, είναι το ζεστό κρασί που πίνουν εδώ οι Γερμανοί. Είναι το λεγόμενο Glühwein. Είναι κρασί που ζεσταίνεται σε αργή φωτιά αργά και πίνεται την περίοδο των Χριστουγέννων. Το οποίο βέβαια... Και κάτι γλυκά δικά τους. Το οποίο είναι από τυράκι, δεν είναι για παραπάνω. Από τη ραχή, όντως. Για παραπάνω δεν είναι. Θέλω λίγο να στείλετε το δικό σας μήνυμα εδώ μέσα από τον όμιλό μας στην εκπομπή μας
στους κριτικούς και όχι μόνο στους τηλεθεατές μας, ένας Έλληνας ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι λίγο αυτό το οποίο έχετε πετύχει, κύριε Κότση, καθώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η δημοφιλία σας εκεί βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν Έλληνες. Εκπροσωπούμε την Ελλάδα εδώ που βρισκόμαστε. Οι Έλληνες έχουν προκόψει όπου και αν έχουμε πάει, απανταχού. Και το ίδιο αισθανόμαστε και κάνουμε και εμείς εδώ τώρα. Όντως υπάρχει αναγνώριση, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε από γερμανικής πλευράς, όχι μόνο στο δικό μου άτομο, στο δικό μου πρόσωπο, αλλά και σε άλλους Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει εδώ στη Γερμανία. Το δικό μου μήνυμα θα ήταν ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αγάπη, υγεία πάνω απ' όλα. Και καλό είναι η μαμά πατρίδα να μην μας ξεχνάει και εμάς εδώ πέρα. Γιατί την αγαπάμε διπλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Αν μπορείτε να γυρίσετε και λίγο την κάμερα να κλείσουμε εκεί με το εντυπωσιακό εκεί πλάνο με το φωτισμό. Είναι εντυπωσιακό. Θα θέλαμε να είμαστε εκεί. Για πολλούς λόγους, Εύη. Σωστά. Είχατε Black Friday εκεί, βλέπω το εμπορικό εκεί, κινήθηκε η αγορά. Είχαμε και έχουμε, ναι. Ακόμα συνεχίζεται. Τώρα το κάναμε μαύρη εβδομάδα. Δεν είναι λοιπόν φαινόμενο ελληνικό να τραβάμε την Black Friday, είναι και γερμανικό, το τραβήξατε κι εσείς εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αν και υπάρχουν τον τελευταίο καιρό κάποιες αμφιβολίες για το πόσο όντως είναι φτηνά τα προϊόντα, αλλά ο κόσμος ανταποκρίνεται. Την καλησπέρα μας, κύριε Κότση. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς. Και από μένα. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Χαιρετισμούς.